σαν κομμουνιστικό κόμμα προφανώς την Ευρώπη την καταγγέλλεται σε κάθε περίπτωση και σε κάθε τόνο. Και θα πει κανείς ευλόγως, εντάξει, γιατί πας εκεί. Είστε και υποψήφιος ευρωβουλευτής, κύριε Τασιούλα. Μα ακριβώς γι' αυτό. Για ποιο, για να τους δείξετε από μέσα. Πώς. Ή καταγγέλουμε την αντεργατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδιαμορφώνεται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών και είναι όλα αυτά που ζει ο λαός σήμερα. Γιατί υπάρχει, κύριε Χατζήμη, μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Τι λέει αυτή η πραγματικότητα? Ότι την περίοδο της κρίσης οι εργαζόμενοι ψάχναν να βρούνε μεροκάματο, το κυνηγάγανε με τον τουφέκι για να μπαλώσουν τρύπες. Εννοείται με τα μνημόνια τώρα. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και τώρα που υπάρχει ανάπτυξη, υπάρχει δουλειά, δεν μπορεί να βγει ο μήνας με το μισθό. Δεύτερο, από την αρχή του χρόνου ως σήμερα που μιλάμε, έχουμε 32 νεκρούς σε χώρους δουλειάς. Οι 12 είναι στις κατασκευές. Στους οικοδόμους. Μιλάτε καθαρά για την εργατική τάξη τώρα. Μιλάω για τους εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Είναι αυτή η κατάσταση και που βιώνουμε οι εργοματιάρες. Όλοι αυτοί. Να το βάλουμε και πάνω στο ιδεολογικό σας πλαίσιο. Όπου θέλετε. Ναι, μιλάτε για το προλεταριάτο, για τους προλετάριους. Μιλάω για τους μεροκαματιάριδες που μας βλέπουν αυτή Όχι, τη στιγμή. Όχι, θέλω να ξέρουν για ποιους μιλάτε. Και βιώνουν μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και τι έχουμε, πώς αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση? Αντιμετωπίζεται με την υλοποίηση εδώ στο εσωτερικό της χώρας, των κοινοτικών οδηγιών. Δηλαδή ήρθε ο κύριος Χατζηδάκης, πέρσι το καλοκαίρι, πότε έφτιαξε έναν νόμο και λέει δεκάωρη ημερήσια εργασία και μάλιστα απλήρωτη υπεροριακή απασχόληση, έτσι ώστε να έχουν χρόνο οι εργαζόμενοι να πάνε περισσότερες μέρες διακοπές, να μαζέψουν ελιές. Αυτά δεν έλεγε. Έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης και λέει 13ωρη εργασία σε δύο εργοδότες και μάλιστα πανηγυρίζοντας, λέει θα πανηγυρίζουν οι εργαζόμενοι. Είναι υποχρεωτικό, όχι. Θα σκοτώνονται οι εργαζόμενοι, όχι, θα σας πω. Περιμένετε, θα πω. Είναι υποχρεωτικό θέμα. Είναι εξαναγκασμός, γιατί όχι, πρέπει, όχι, όχι, πρέπει, όχι. Πρέπει να. Εμένα δεν μπορεί να μου το επιβάλλει κανείς να το πω. Θα το πω. Ώρες, συγγνώμη. Θα επιβάλλει κατάσταση. Άλλο. Αυτό. Εμένα όμως, αν θέλω να μην πάω, δεν θα πάω. Δεν προσπαθεί. Τι πάνε για δουλειά, εγώ κι εσείς. Όχι, ένα λεπτό. Ή πάνε για δουλειά. Εδώ έχω μια άλλη στάση. Πάνε αυτοί που είναι καλοπληρωμένοι. Ένα λεπτό. Έχω μια άλλη. Πάνε αυτοί που έχουν το κατώτερο μισθό. Το κατάλαβα. Εδώ όμως υπάρχει μια άλλη. Πάνε αυτοί που έχουν το κατώτερο μισθό. Και έχετε πάνε από... αυτοί που έχουν μπροστά τους δυσεπίλητα προβλήματα. Ναι, εντάξει, αυτοί που σκοτώνονται. Θέλετε να σας κάνω την ερώτηση, όχι. Βεβαίως. Ωραία. Ακούστε λοιπόν την ερώτηση ποια είναι. Αυτό το καταλαβαίνω απολύτως και σε αυτό έχετε δίκιο. Ωστόσο όμως δεν υποχρεούσε να πάει να δουλέψει 13 ώρες. Εάν θες πας να δουλέψεις 13 ώρες, ωραία. Δεν έχει επιβληθεί ωράριο. Ακούστε. Το λέτε έμεσα ότι επιβάλλεται ένα κάτι οικονομικές. Μα δεν με αφήνετε να σας κάνω την ερώτηση, τέλος πάντων. Περιμένω. Πέστε τα, όπως θέλετε. Όχι, όχι, θέλω όχι, να δεν μπορώ, βαριέμαι τώρα. Είσαι, ναι, όχι, όχι, ναι. Θέλω να ακούσω την ερώτηση. Κουράζομαι. Έχει σημασία. Μα η ερώτηση είναι το εξής. Είναι υποχρεωτικό το 13 ώρες ή είναι προαιρετικό? Αυτό κάνει, ρωτάω. Το κάνει υποχρεωτικό η ζωή? Πώς το κάνει? Γιατί όταν ο άλλος αμείβεται. Δεν το κάνει όμως ο Υπουργείο Εργασίας υποχρεωτικό, αυτό λέμε τώρα τόση ώρα. Έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα σκοτώνονται οι εργαζόμενοι να πάνε να δουλέψουν. Σας άρεσε να δουλεύει 13 ώρες παράνομα? Όταν, λοιπόν, όταν... Όχι, απαντήστε μου σε αυτό. Ακούστε, όχι, απαντήστε σε αυτό. Τώρα πώς δουλεύει. Ο αστυνομικός που σκοτώθηκε προχθές, πώς δουλεύει? Αυτό είναι δικό του θέμα να πάει ο αστυνομικός παράνομος. Κλείνουμε τα μάτια και η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια σε μια πραγματικότητα. Όχι, δεν απαντάτε σωστά. Η σφοροδιαφυγή, χαμηλά μεροκάματα, έναν άθλιο μισθό που είναι στα όρια του 2010. Δεν είναι τρόπο διαλεκτική απάντηση αυτός. Όχι. Στους εργαζόμενους έχετε το δικαίωμα της επιλογής. Πώς έχω το δικαίωμα της επιλογής όταν 800 ευρώ παίρνω μισθό και αυτός ο μισθός εξανεμίζεται έξω από την πόρτα του σούπερ μάρκετ? Πρώτα πήγαινα εγώ να δουλέψω δεύτερη δουλειά, παραδείγματος χάρη, έτσι, για να πάρω περισσότερα χρήματα παρανόμως. Χωρίς ασφάλεια, χωρίς να εξασφαλίζεται, χωρίς τίποτα. Ποιος χωρίς αφαιρούνταν από αυτό? Από το παρανόμος. Και θα σας πω για τον κλάδο της οικοδομής. Δεν είναι μόνο κλάδο της οικοδομής σε μια να χώρα. Είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Με συγχωρείτε, όχι. Όχι, να σας πω. Δεν είναι μόνο κλάδο της οικοδομής, είναι και άλλοι κλάδοι. Πώς θα γίνει εδώ δηλαδή? Εδώ πουλούνται τα ένσημα. Που τα ένσημα των οικοδόμων πουλούνται στη χρυσή ευκαιρία. Πήγαμε στο Υπουργείο Εργασίας και κανενός δεν ιδρώνει το αυτή. Σκοτώνονται σοριδών. Και αν θέλει ένας κόσμος να στείλει μήνυμα πραγματικά, γιατί γίνεται μια συζήτηση αν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν απαντάτε στο ερώτημά μου τώρα. Αν υπάρχει αντιπολίτευση. Λέτε κάτι άλλο που εντάξει.
λέω κάτι άλλο. Λέω αυτό, λέτε τώρα. Αυτό που πρέπει να ακούει ο κόσμος. Είπατε, επέβαλε 13 ώρες. Αυτό είναι μια ερμηνεία. Μα το έκανε. Το έκανε. Είναι ερμηνεία, κύριε. Αν πάτε στο ελληνικό, στο μεγαλύτερο έργο της Ευρώπης, θα δείτε ότι οι εργαζόμενοι δουλεύουν 12 ώρο. Όχι και σε έναν εργοδότη και στενάζουν. Γιατί δουλεύουν 12 ώρο. Από την καλή του στην καρδιά. Γιατί στενάζουν. Γιατί δεν μπορούν να συμπληρώσουν ένα μεροκάματο για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους. Αυτό είναι βασικό πρόβλημα. Πληρώνονται για το 12ωρο. Είναι βασικό πρόβλημα. Πληρώνονται για να φτάσουν ένα. Άλλο, πληρώνονται. Και σκοτώνονται. Έχουν ασφάλεια. Και σκοτώνονται. Όχι, δεν έχουν ασφάλεια. Όχι, όχι, ανασφάλιστοι είναι δηλαδή. Ένα μεγάλο μέρος των οικοδόμων. Ακούστε, θα σας το πω. Τώρα, αυτά που σύμφωνα με στοιχεία του ΙΚΑ. Δεν υπάρχει κατά μέσο όρο, οι οικοδόμοι ασφαλίζονται με 15 ημερομίσθια το μήνα. Τι ακούμε. Η ασφάλιση του ΙΚΑ. Με επίσημα του. Δεν υπάρχει ΙΚΑ, λέμε. Το ΕΦΚΑ. Α, το ΕΦΚΑ. Το ΕΦΚΑ. Ναι. 15 ένσημα το μήνα. Ναι. Που δουλεύουν 12 ώρα, που δουλεύουν όλες τις μέρες. Γι' αυτό θα κάνει κανένας κάτι. Ή θα έρχεται και θα νομοθετεί εκάθεστη κυβέρνηση τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και εκεί δεν θα τρέχει κάστανο. Εντάξει, okay. Άρα το πρόβλημα είναι αν θέλει να στείλει. Ολοκληρώσω, αν επιτρέπετε. Όχι, ολοκληρώσω, τσάπα. Αν θέλει να στείλει ένα μήνυμα ο λαός. Ναι, η ισχυρή αντιπολίτευση ποιος την κάνει. Ναι. Μόνο το Κουκουέ την κάνει και την κάνει μέσα στους αγώνες. Καλά κάνετε. Αυτό που κάνουν άλλα τα κόμματα αποδείχτηκε χθες. Περιορίζεστε σε έναν κλάδο. Δεν είναι μόνο οικοδόμη. Όλους τους κλάδους. Θέλετε να σας πω γιατί. Δεν μιλάτε μόνο σας. Δεν μπορώ να το κάνουμε αυτό. Γιατί... αυτό δεν γίνεται. Δεν θέλω να μιλάω μόνος μου. Αυτό θέλω εδώ... να απαντάω συγκεκριμένα. Όχι, αυτό δε... σε αυτά που με ρωτάτε. Εντάξει, δεν απαντήσατε συγκεκριμένα, απαντήσατε όπως το λέτε. Απαντάω συγκεκριμένα, αλλά δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Τι να αφήνω στον κραμμιλά, μιλάτε μισή ώρα τώρα. Αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ. Είναι κι άλλοι εδώ να μιλήσουν. Αν κάνετε επανατές ερωτήσεις, πρέπει να απαντήσετε. Μα είναι μια απάντηση απλή. Η απάντηση είναι η εξής. Πώς θα γίνει. Αυτό που πάει να δουλέψει 13 ώρες είναι υποχρεωτικό. Όχι. Είναι προαιρετικό από τη ζωή. Γιατί δεν νομοθέτησε κανέναν να δουλεύουν 7 ώρες. Οι εργαζόμενοι. Γιατί δεν νομοθέτησε. Γιατί να μην νομοθετήσει 5, λέω εγώ. Ναι, όχι 7. Εγώ λέω 5, γιατί είναι 7. Και 5, που λέτε εσείς. Γιατί δεν νομοθετεί κανένας έτσι. Γιατί 5. Γιατί δεν νομοθετεί. Εγώ γιατί να δουλεύω 16. Κανένας έτσι. Το χρόνο εργασίας των εργαζομένων που έχει μπει σε ένα κανάλι. Πώς το λένε, προσαρμογή ανάλογα με τις ανάγκες που έχει εργασία. Το κατάλαβα. Δωρεάν υπερορίες. Το κατάλαβα. Επιμένω ότι απευθύνεστε μόνο σε μια κατηγορία εργαζομένων. Αυτό θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί η προλετάριος είναι και ένας υπάλληλος γραφείου σήμερα. Δεν τον έβγαλα έξω από το λογαριασμό. Ίσα-ίσα που. Όχι, για οικοδομές μου μιλάγα έτσι. Για αυτούς. Γινόταν μια απεργία. Ναι. Συμμετείχαν όλο αυτό που λέτε εσείς προλετάριοι. Μα και εγώ έκανα απεργία. Και εσείς κάνατε την Τρίτη. Έκανα και εγώ. Συμμετείχα. Και όλοι που είναι στο πάνελ. Εσύ έκανες, τώρα, φίβο απεργία. Κύριε Χατζή, όλοι που είναι στο πάνελ. Καλά, η Νέα Δημοκρατία θα μιλάει για. Θα εννοεί η αντιπολίτευση, τη συμπολίτευση. Και όλοι όσοι είναι στο πάνελ και μιλάνε για αντιπολίτευση, χθες την απεργία την καταψηφίσανε. Όχι, την καταψηφίσανε. Την απεργία που γινόταν για τους μισθούς, για τις συλλογικές συμβάσεις, για τα μέτρα ασφάλειας. Στην απεργία. Την καταψηφίσαν. Στήγεσαι. Πριν λίγο καιρό, στήγεσαι. Στις 28. Στήγεσαι. Γιατί μιλάτε μόνο για την ΑΔΔΗ. Δεν υπάρχει γεσέ. Καταψηφίσατε, αυτό θα πω, γιατί γεσέ. Καταψηφίσατε την απεργία στις 28 που έκαναν τα εργατικά συνδικάτα ένα χρόνο μετά τα ΤΕΜΠΗ. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν η αντιπολίτευση κρίνεται στην πράξη. Και όχι μόνο από τα προεκλογικά λόγια που λέγονται σε προεκλογικό χρόνο. Τα πεπραγμένα μπαίνουν ως κριτήριο ψήφου. Ποιος κάνει αντιπολίτευση, μάλιστα. Το Κουκουέ κάνει αντιπολίτευση. Εντάξει, έχετε μια πιο σκληρή στάση απέναντι στα πράγματα. Είναι δεδομένο αυτό. Έχουμε στάσεις συνεπείς. Δεν είχατε. Βάση. Κάνατε εξεταστική μαζί με την Νέα Δημοκρατία. Και πότε στριμώχτηκε η κυβέρνηση, λοιπόν. Όχι στην εξεταστική. Πότε στριμώχτηκε η κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση. Γιατί ακούγαμε αυτή και την επιχειρηματολογία. Μαρκόπουλο και ήταν μια χαρά εξεταστική. Ακούγαμε αυτή την επιχειρηματολογία, γνωρίζοντας ότι η προανακριτική επιτροπή θα καταψηφιστεί από την κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Και θα χαθεί η μπάλα. Προχωρήσαμε στην πρόταση αυτή. Ήταν μια τακτική κίνηση. Εμείς ψηφίσαμε όλες τις προτάσεις. Εντάξει. Επειδή ακούμε για θαύματα, υπάρχει και ένα άλλο θαύμα. 95% στην Ευρωβουλή, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζουν μαζί. 75% το ΠΑΣΟΚ, 54% το κόμμα του Βελόπουλου. Δεν το καταλάβα. Υπάρχει... Τι ψηφίζουν μαζί. Μαζί τις κοινοτικές οδηγίες. Α, εντάξει. Είστε σαφείς. Ναι, εντάξει. Υπάρχει ομοφωνία. Μάλιστα. Και όταν σηκώνεται ο καυγάς και αντιπαράθεση, αν έγινε θαύμα στην Κολυμπήθρα και εμφανίστηκε Σταυρός, γίνεται ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να κρυφτεί η ταύτιση, η απόλυτη ταύτιση σε μια αντιλαϊκή πολιτική που ισχύει, υλοποιείται
Και το πρόβλημα για τα κόμματα που ψηφίζουν τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Τα αστικά κόμματα. Είναι παραπλανημένο αυτό ο κόσμο. Τα λαϊκά στρώματα που επιλέγουν με βάση την εργατική του συνείδηση. Ω υπάλληλοι, ω εργάτε, να ψηφίσουν κόμματα τη αριστερά και του αριστερά και για δεκαετίε. Ήταν παραπλανημένα στρώματα. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, για να πείσουμε και του εργαζόμενου να βάλουν κριτήριο τη ζωή του. Ναι, εγώ δεν σα ρώτησα όμω. Αυτό είναι σύνθημα που λέτε. Εγώ σα ρώτησα κάτι συγκεκριμένο. Αυτό ο κόσμο που ψήφισε. Μεταξύ όλοι εμεί εδώ. Περίμενε, σα ρωτάω κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να απαντήσετε αυτό που σα ρωτάω. Λέω, υπήρχε κόσμο που ψήφιζε Πασόκ για δεκαετία. Λαϊκό κόσμο ω επιτοπλίστων. Mm-hmm. Ωραία. Εργατικά στρώματα, επαλληλικά στρώματα. Και δεξιά ψηφίζουν λαϊκά στρώματα. Όχι, περισσότερο ψήφιζε. Όχι, περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Και ΣΥΡΙΖΑ βεβαίω. Αυτοί που ψηφίζανε αυτά τα κόμματα που ήταν λαϊκά στρώματα σε μεγάλο βαθμό. Ήταν παραπλανημένα στρώματα. Αυτό σα ρωτάω. Αν ήταν παραπλανημένα ή όχι. Είναι δεξιοκριμένη. Ναι, ναι, όχι. Θα σα απαντήσω όπω θέλω εγώ. Όπω θέλετε, αλλά σα έκανα. Όπω θέλετε, αλλά απαντήστε στο ερώτημα. Να σα αρχίσετε κάτι άλλο. Ερχόμαστε εδώ και λέμε τις θέσεις, τις απόψεις, τις προτάσεις του κόμματος. Και υπάρχει ο κόσμος από κάτω. Ο κόσμος έχει και αυτός το δικό του κριτήριο, έχει και αυτός τη δική του άποψη. Και τις ανάγκες. Μπορεί να μην είναι έτοιμος να καταλάβει αυτά που λέμε. Έχει και τη δική του τοποθέτηση. Αλλά αυτό είναι μια απάντηση που δίνεται. Αυτό είναι μια απάντηση. Στομωμένο. Αλλάζει. Αλλάζει. Και ένα ρεύμα αμφισβήτησης που εμφανίστηκε. Να μην έχετε και δίκιο σε όλα. Εμείς επιδιώκουμε. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε μια χώρα χωρίς θεσμούς όπως η Ελλάδα είναι θετικό πράγμα. Μπορείτε να μου πείτε μια ευρωπαϊκή οδηγία που έκανε καλό στους εργαζόμενους. Τώρα. Ναι, να μην... τώρα. Ναι, ναι. Τώρα. Που όλα τα περιβαλλοντικά θέματα. Ποια? Όλα τα περιβαλλοντικά θέματα. Ποια? Που αν δεν υπήρχε η Ευρώπη, θα ήμασταν ένα απέραντο σκουπιδότοπο. Ποιο το συγκεκριμένο, μπορείτε να μου πείτε στη ζωή πραγματικά αυτών των εργαζομένων που δουλεύουν, που γύρισαν τέτοια ώρα. Μην το επεξηγήσουμε. Η υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε εξαίρεση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή είναι η απάντησή του. Δεν θέλω να σα πω κάτι. Δεν του κάνετε συνέντευξη. Γιατί οι ελεύθερε διαπραγματεύσει για το μισθό. Το μισθό από το 2013 που επιβλήθηκε. Ναι, ναι, εντάξει. Πέρασε. 80% λέει η Ευρώπη να φτάσουν. ΣΥΡΙΖΑ, Αξιόγλου, Βρούτσης και τα λοιπά. Είναι 20... Δεν επαναφέρονται οι ελεύθεροι διαπραγματεύσεις. Φίβο, παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν είναι ένα παρακαλώ, σοσιαλιστικό μέτρο. Παρακαλώ. Το ζήτησε, επειδή το ζητήσατε, παρακαλώ, από 20% που είναι στην Ελλάδα, λέει να πάει 80% παρακαλώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο να πάει, Φίβο. Οι συλλογικές συμβάσεις. Γιατί δεν βλέπετε τους εργαζόμενους στην Ευρωπαϊκή Ένωση που βγαίνουν στους δρόμους. Δεν απαντάτε, παρακαλώ, δώσατε απάντηση στο ερώτημα που σας έκανε. Εσείς είστε ένα κομμουνιστικό κόμμα αυθεντικό. Είστε αυτό που είστε, έχετε μια ιδεολογική ταυτότητα, μια πολιτική πρακτική που θέλετε, αυτή την κοινωνία που θέλετε να χτίσετε. Δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει την εντυμότητά σας, ούτε τη σταθερότητα των απόψεών σας. Θα ήταν λάθος να το κάνει κάποιος από εδώ και νομίζω ότι αυτές οι απόψεις που έχετε, αυτές λέτε στον κόσμο, να τον πείσετε. Και ο κόσμος απαντάει με κάθε φορά στην κάλπη πώς είναι κτλ. Στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση απάντησε όπως απάντησε. Αναμένουμε τις ευρωεκλογές. Για να δούμε ποιους θέλει να στείλει κυρίως. Αν γιατί... μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηδάκη, δεν αναμένουμε μόνο όχι, αυτό. Όχι, βγαίνει κατά χιλιάδες τους δρόμους και διαδηλώνει. Εντάξει, κατά χιλιάδες τους δρόμους και διαδηλώνει. Τις αρέσει για ψήφισμα οι ευρωεκλογές. Κύριε Τατσιούδη, δεν είναι ευρωδημοψήφισμα. Όχι, είναι για μία πολιτική. Είναι κάθε τοποθέτηση του κάθε απλού ανθρώπου. Είναι με κριτήρια τα πεπραγμένα των κομμάτων. Θέλω να. Εντάξει, το κατάλαβα.